υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός, ας πούμε. Ο παίκτης για όλες τις θέσεις. Ωραίο σώσιμο. Ευχαριστώ. Ο παίκτης που παίζει για την ομάδα, αλλά και η χρυσή αλλαγή. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου. Με τα Missions, το πρόγραμμα ανταμοιβών με αποστολές του Στίχημαν. Στίχημαν, το παιχνίδι σου καλύτερο. Αντίπαλο. Και κρισιμένα στον πιο συγκεκριμένα στον Πανός. Υψωμένη σημαία. Εδώ ξανά. Η πάσα, βλέπετε, όταν έφυγε η μπάλα από τα πόδια του ποδοσφαιριστή της Πάφου, ήταν εκτεθειμένος ο Νέμετς. Σιρόκ. Σέντρα, κεφαλιά έξω. Καθώς ανεβαίνει ο Ρωμάν, γεμίζει ο Ρωμάν, ο Κίνγκσλεϊ, κεφαλιά έξω. Ο Νέμετς χάθηκε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Η σέντρα, ο Νέμετς, κεφαλιά έξω. Νέα σέντρα από τον Σιρόκ. Κεφαλιά out. Η πάσα για τον Kingsley δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, αλλά έχει σηκωθεί σημαία έτσι και αλλιώς. Εδώ ξανά. Δείτε η κίνηση που κάνει. Σαφέστατα. Είναι εκτεθειμένος. Offside. Με χώρο ο Πάντσιον. Πασάρι στον Μπεσάρα το 1-2. Πάντσιον από κοντά μπλοκάρει. Ο Πάντσιον κερδίζει. Ο Βα. Τα κουνάκι, ωραία. Το γύρισμα του Μπεσάρα, το σουτ μπλοκάρει ο Βεζελόφσκι. Για τον Μπεσάρα, τώρα ο Μπεσάρα κερδίζει. Ο Πάντσιον θα σουτάρει. Τεράστια επέμβαση του Βεζελόφσκι. Κοντά στο γκολ η Πάφος εκτελείται το κόρνερ. Κεφαλιά έξω από τον Νέμετς. Και φεύγει ο Βα. Τον κυνηγάει ο Ρωμάν. Θέλει να βρει τον Μπεσάρα. Ο Νέμετς, ο Μπεσάρα, το σουτ out. Ο Σιαθά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Κερδίζει ο Βα. Για να δούμε τον Βα στην περιοχή. Ψάχνει με το χώρο για να σουτάρει έξω. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Αραγιούρη, σκαστή κεφαλιά. Γκολ! Στο 58. Με τον Αραγιούρη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τζέισον Πάντσιον. Και ένα κουβάρι. Οι ποδοσφαιριστές της Πάφου πανηγυρίζουν το γκολ την ώρα που το κοινό τους χειροκροτά στις εξέδρες του Στέλιου Κυριακίδης. Ο Αραγιούρη είναι ο σκόρερ σε αυτή την σκαστή κεφαλιά που πήρε με την μπάλα να κελάρει στο έδαφος. Ήρθε με όλη του την άνεση, θα δείτε στην εκτέλεση κόρνερ του Πάντσιον από πίσω. Είχε όλο το χώρο να πάρει την κεφαλιά, την μπάλα γκέλαρε στο χορτάρι και κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του Βεζελόφσκι. Δείτε την τροχιά που παίρνει από το γκέλ στο έδαφος η μπάλα από την κεφαλιά του Αραγιούρη. 1-0. Η παφιακή ομάδα, το παφιακό συγκρότημα παίρνει προβάδισμα στο σκορ και δείτε τον πανηγυρισμό του Στυλ που με υψωμένη τη γροθιά πανηγυρίζει έντονα. Και φεύγει ξανά ο Βα. Ο Χριστοφόρου θα τον ανακόψει με φάουλ. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη. Με 10 η Νέα Σαλαμίνα. Κόκκινη κάρτα λοιπόν. Τρίτη άποψη του Σωτηρίου για την φάση πάνω στον Βα. Ο Βα πήρε δύο μαρκαρίσματα από τον εδώ. Κύπρο Χριστοφόρου. Ο Βα υπάρχει το χέρι. Βλέπετε την κίνηση του χεριού που κάνει ο Χριστοφόρου μπροστά στα μάτια του Σωτηρίου για να αποθήσει και να σπρώξει τον Βα. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο του βγάζει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα χεριού του Σωτηρίου. Μπεσάρα έξω η μπάλα. Πανός. Σημαδεύει τον Βα. Ωραία η παλιά για τον Βα. Πάντα με τον Σιαθά. Μπαίνει στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος. Τίποτα λέει ο Σωτηρίου και βγάζει κάρτα στον Βα για θέατρο. Αμέσως πήγε και το βγάλε και την κάρτα. Ο Βα. Εδώ ξανά. Με τον Σιαθά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Να το ξαναδούμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Χάθηκε η μπάλα. Ο Βα είναι offside. Νομίζω καταρχήν
Εδώ υπάρχει offside, δεν το συζητάμε καν. Σέντρα στην περιοχή και πάλι πέφτει ο Βα. Γιάννο, εδώ το γέμισμα. Δεν φαίνεται από αυτή την λήψη αν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Μέσα στο Reynolds, ο Κορέα σεντράρει, ο Kingsley offside. Μέτρηση που ανοίγει την αυλία της 10ης αγωνιστικής, εδώ. Ξεκάθαρα πιο μπροστά. Με αγωνία παρακολουθεί, εκτελέστηκε το corner. Ο Kingsley βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Ένα σούτ του Μαριάνοβιτς πάνω στα σώματα. Εδώ ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση. Φυσικά και δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό. Το παιχνίδι, ο Βα θα τελειώσει το παιχνίδι. Πλασάρι, μπλοκάρι, Βεζελεύσκιου. Εκτελείται το corner για την 4 μήνα με γροθιές ο Ρούτκο. Ο Μαριάνοβιτς η κεφαλιά. Η απομάκρυση που γίνεται τώρα. Στην 4 μήνα, εδώ είναι η φάση. Και ο Φουστάρ είναι αυτός που έχει χτυπήσει. Λαμπό. Γεμίζει ο Λαμπό. Κεφαλιά πάνω στον Ρούτκο. Υπάρχει άραγε μόνο ένας παίκτης. Συμφωνώ. Αυτός ας πούμε. Που κάποιοι θα έλεγαν... Μάγος. Από το στόμα μου το πήρες. Όχι άλλο εννοούσα. Και ο παίκτης που διαβάζει το γήπεδο. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με το Match Combo του Στοίχημαν. Τώρα συνδυάζεις διαφορετικές επιλογές του ίδιου αγώνα σε ένα στοίχημα. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο.